Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας Γιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Στέλιος Παντωνίου, ασπράμωρες πτήσεις. Βασίλης Καβαδίας στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά παρέτσα θα πορευτούμε μαζί όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ και αρκετούς μήνες στους 107,4 στον FM, στο αγαπημένο σας Λίμπερο. Παρέτσα θα πάμε λοιπόν άλλο ένα βράδυ Κυριακής μέχρι και τις 12. Εγώ θα αποχωρήσω λίγο πιο μπροστά σήμερα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Στέλιο, να σου πω καταρχήν. Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη Καβαδία. Θα αποχωρήσω κατά τις 11 και 4. Υπάρχει η Marmita Reunion, η τηλεοπτική εκπομπή που θα την κάνουμε μετά από 3 χρόνια. Έχει γίνει μία ακόμα, το 2009 βασικά είχαμε σταματήσει. Είχαμε κάνει μία το 2015. Θα γίνει άλλη μία τώρα, σήμερα δηλαδή, μετά τις 12 το 2018 και δεν ξέρουμε το τι μέλη γενέστε, δεν νομίζω να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πάντως γίνεται ένας χαμός στο ίντερνετ, ιδίως σε κάποια site, σε κάποιες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Στο Facebook γίνεται πανικός, δηλαδή, εντάξει. Επιτροπικά οφίτσια, όπως τη λένε, πραγματικά δηλαδή τα παιδιά είναι εφευρετικότατοι. Έχουν χιούμορ. Έχουν τρομερό ίστρο στο χιούμορ. Πραγματικά είναι απίθανη, είναι απίστευτη με τις ατάκες και την εφευρετικότητα που έχουν στο χιούμορ επάνω για να σε κάνουν να γελάς πραγματικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπω εδώ και μια εβδομάδα, αλλά σήμερα έχουν ξεσαλώσει πραγματικά. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω για το τι συμβαίνει, τι γίνεται. Εκεί επιτροπή παρακολούθηση Μαρμίτας και επιτροπικά οφίτσια γίνεται πραγματικά ένας χαμός, ο χαμός του χαμού γίνεται. Το κορυφαίο ήταν αυτό που λέγαμε και σχολιάζαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή με τον τύπο που έλεγε ότι μεγαλώσαμε με τη Μαρμίτα. Στα μουλοκτά κοιτούσα Μαρμίτα γιατί θα με έκραζε η μάνα μου για να μην πάω στο Είχαμε ενοχές, λέει, γιατί είχε το χι, λέει, από πάνω. και όλοι όταν φωνάζαμε υδραυλικό στο σπίτι μας, λέει, παίζαμε να έρχονταν λίγο τρέκι. Φίλε, ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, πού τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα. Πού τα σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, κατά τις 11 και 4 θα την κοπανίσει ο Μεσχέ Τρέγιας, οπότε θα τα πείτε μέχρι τις 12 με το Στέλιο τον Παπαντονίου. Εδώ πέρα αντικαταστάτης, επάξιος έχω να πω εγώ, σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Όποτε κλήθηκε το παλικάρι αυτό να σηκώσει το ειδικό βάρος αυτής της εκπομπής, τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Έχω δηλαδή ακούσει τα καλύτερα λόγια. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, φτάνει ως εδώ. Λοιπόν, εμείς θα πούμε πάλι τα θεματάκια μας εδώ, όπως κάθε εκπομπή. Θέλουμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας συγκατάθεση. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, γιατί συμφωνείτε, γιατί διαφωνείτε. Ο Δαντελένιος, αν ακούει ο Μουσελίνας, τη δωδεκάδα την ξέρω, πες κάτι καινούργιο, κάτι πιο πιασάρικο τέλος πάντων, γιατί με αυτό δεν πικάρεις πλέον. Φίλε, πες και το μέντορά σου να σου δώσει και κάμια κάρτα δεκάρα, να στείλει και κάνα μήνυμα παραπάνω. Γιατί άρχισε να κουράζεις κιόλα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Άνα μπράβο. Καταλαβαίνεις ότι δεν πουλάς πλέον. Βασικά δεν πούλεσες ποτέ σου, γιατί είσαι και κρυόκολος. Δηλαδή και αυτό το πείραγμα, το κολάρισμα που πήγες να με κάνεις, δεν κατάφερες να το κάνεις καν. Σε άφησα να μιλήσεις για την πάρτι μου, να πω όπως θέλεις και μίλησες 11 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η γκάμα που είχες μέσα στο μυαλό σου. Τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε με τον τύπο. Στέλιο. Πες λίγο τι έγινε στον τρίτο τελικό στο μπάσκετ. Να πούμε λίγο, δεν μπορούμε να το παραλύσουμε αυτό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ενός ανθρώπου ο οποίος σαν οπαδός ξεκίνησε. Είχε μια πολύ μεγάλη πορεία, μια τεράστια πορεία. Και επειδή είχε μέσα την τρέλα, τη μούρλα του οπαδού, του φιλάθλου αν θέλετε, γι' αυτό κατάφερε και διέπρεψε. Φυσικά υπήρχαν και τα χέρια μέσα από τη φαρμακευτική εταιρεία, τη Vianex, που δημιούργησε έναν φαρμακευτικό κολοσσό πραγματικά μέσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Διέπρεψε, κατέφερε, πήρε 6 ευρωπαϊκά νομίζω. 6 ευρωπαϊκά, 13 πρωταθλήματα και τώρα τα κύπελα μου διαφεύγουν. Αλλά είναι. Καμιά του ζήνα κύπελα. Και ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό έτσι όπως τον ξέρουμε έτσι, σήμερα. Έτσι. Καλό ταξίδι στον Παύλο Γιαννακόπουλο, 89 χρονών, 90 κοντά. Εντάξει, τα πήρε τα χρονάκια του, έκανε και καλή ζωή. Θεός χωρές τον, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, ελαφρύ να είναι το χώμα που το σκεπάζει τον άνθρωπο. Σίγουρα όταν φέρει μια ψυχή δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά δεν μπορώ αυτούς που
θέλω να το παίξουν ήρωες, ρε παιδί μου, και να προβληθούν μέσα από αυτό. Δηλαδή, ένας θάνατος είναι ένας θάνατος, ρε φίλε, να είσαι αντικειμενικός. Όχι όταν είναι ζωή, να τον πινελικιάζεις, να τον καταργέσαι καρκίνο, να βγάλεις, να ψοφήσεις, ρε, και, να... και μόλις χωρεθεί ο άνθρωπος, αμά τι καλός που ήταν και τι ωραίος που ήταν. Και τι προσέφερε και τι έκανε στο ελληνικό μπάσκετ και τι καλός παράγοντας που ήταν. Αυτό το διπρόσωπο και το δίθεν και το τάχα μου δεν το αντέχω, ρε παιδί μου. Αυτό το βλέπεις και στην καθημερινότητα. Βλέπεις ο άλλος μπορεί να έχει σκοτωθεί με τον άλλον, ας πούμε, να έχουν παίξει ξύλο, να μην μιλούνται και μόλις πεθάνει ένας από τους δύο μετά λέει πολύ καλό παιδί ο άλλος. Ναι. Άλλη μία μέρα λοιπόν, εντάξει, μια αναφορά σε αυτό το τεράστια προσωπικότητα, στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Έπρεπε να γίνει, έτσι, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα μεγάλο παράγοντα, σε ένα μεγάλο φίλαθλο, σε ένα μεγάλο επιχειρηματία, αν θέλετε, με τα όσα συνεπάγονται για τους επιχειρηματίες. Γιατί όλα δεν είναι ρόδινα, έτσι, και όλοι δεν είναι καλοκάγαθοι. Και για να ανέβεις ψηλά, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να πατήσεις και επιπτωμάτων. Έτσι λέει η λογική. Λοιπόν, το μεταγραφικό παζάρι, το μεταγραφικό κυνήγι σταματημό δεν έχει, αλλά και αποτέλεσμα δεν έχει. Δεν είχαμε σήμερα κάτι δεν είχε, όχι. Αξιόλογο, δεν είχαμε σήμερα κάτι το οποίο είναι 38, το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι το μεταγραφικό, προσπαθεί να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το ειδικό βάρος της φανέλας και μπορούν να τα απεξέλθουν κατά την άποψη των ειδικών στους υψηλούς στόχους που έχει και βλέψεις η ομάδα για άλλη μία χρονιά. Ποιες είναι αυτές οι βλέψεις, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, τους είπαμε νομίζω χθες στη χθεσινή εκπομπή. Ποιοι είναι, Στέλιο Παπαντονίου, να σου πούμε άλλη μία φορά. Κατά την άποψή μας λέμε, έτσι. Ναι, προφανώς. Εμείς πώς το βλέπουμε. Μπορεί να είμαστε εμείς λάθος. Αλλά αν είμαστε λάθος, μας χωρέσετε. Αν είμαστε σωστοί, συμφωνήστε μαζί μας. Και άμα διαφώνουν, μπορούν να μας το πούνε. Mm-hmm. Δεν έχουμε θέμα εμείς. Με επιχειρήματα συζητάμε τα πάντα. Ο στόχος φυσικά και είναι η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να προκριθεί εκεί πέρα. Καθώς αν περάσει το δύσκολο εμπόδιο, το πρώτο δύσκολο εμπόδιο ανάμεσα σε Άγιαξ και Βασιλεία, έναν εκ των δύο θα βρει μπροστά του. Άγιαξ ή Βασιλεία. Ναι. Νομίζω μετά θα έχει σίγουρα πιο βατό αντίπαλο και θα είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να είναι σοβαρός, να ενισχυθεί κιόλας και να. Στο δεύτερο γύρο θα έχει πιο βατό αντίπαλο. Και στον τρίτο θα είναι πάλι. Στον γκρουπ των ισχυρών. Στον ισχυρών, οπότε θα μπορέσει να διεκδικήσει. Με πολύ περισσότερες πιθανότητες την είσοδό του στο Champions League και να καταφέρει κάτι το οποίο. Με αυτή την ομάδα που έχει τώρα. Όχι, με ενίσχυση. Με αυτή την ομάδα που έχει τώρα, κατά την άποψή σου, μπορεί να περάσει τον Άγιαξ, ο οποίος αποδεκατίζεται, έτσι. Ναι, ο Άγιαξ έχει αρκετά προβλήματα. Ίσως είναι υπερβολικό αυτό που είπα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές ακούγεται ότι αποχωρούν. Ναι. Θέλω λίγο να με ενημερώσεις αυτό. Μια και είσαι και δημοσιογράφος επισήμως εσύ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, Παύλο Οπαδός. Ναι, ο Άγιαξ είναι μέσα στους αντιπάλους που θα παίξει ο ΠΑΟΚ και προσπαθεί με νύχια και με δόντια. Υποψήφιους. Στους υποψήφιους. Στους υποψήφιους. Δηλαδή 50% ναι, πιθανότητες έχει να παίξει με τον Άγιαξ και 50% με τη Βασιλεία. Αλλά απλώς στην Ολλανδία δεν έχουν αυτή τη βεβαιότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ότι τη ρεχοκοκαλιά μου θα την κρατήσω και ότι. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη βεβαιότητα. Τώρα εδώ πέρα στον Άγιαξ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα καθώς. Ναι, είναι και διαφορετική νοοτροπία όμως. Μιας και ο Άγιαξ είναι ένα φυτώριο ποδοσφαιριστών που έχουν παγκόσμια απήχηση. Ναι. Δηλαδή είναι μια βιομηχανία ποδοσφαιριστών και ο Άγιαξ συντηρείται από αυτό, από τις μεταπωλήσεις που κάνει και από τις αγορές που κάνουν πολυφημισμένες παγκοσμίως ομάδες από την ομάδα του Εάντα. Έχει δημιουργήσει ένα φυτώριο εδώ και αρκετά χρόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ αποδοτικό και φέρνει κάθε χρόνο, φέρνει ετησίως στα ταμεία του Άγιαξ με εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Οπότε δεν έχουν και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Φύγε εσύ, έλα είναι. Δηλαδή φεύγει ένας, έρχεται ένας άλλος έτοιμος, να ξέρεις. Ναι, σίγουρα. Πες μας όμως τι αλίευσες. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν έχεις παιχνίδι τόσο γρήγορα, δεν μπορείς να βάλεις καινούριους ποδοσφαιριστές τόσο εύκολα να τους εγκλιματίσεις το κλίμα που έχει η περσινή ομάδα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να σου πω. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε έχει μεγάλη. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Ναι, γιατί τα παιχνίδια είναι πολύ κοντά και οι ομάδες δεν μπορούν να είναι πανέτοιμες για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έχουν φτάσει full ρυθμούς, αγωνιστικούς ρυθμούς, δεν θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Mm-hmm. Οπότε βασίζεσαι στην ομάδα η οποία έχει δεθεί την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm.
Ο Άγιαξ θα χάσει έναν από τους βασικούς του παίκτες, τον Τζάστιν Κλάιφερτ, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι στην Ρώμη, για λογαριασμό της Ρώμα. Μάλιστα. Ο Χακίμ Ζιγιέχ είναι διεθνής με το Μαρόκο, ο οποίος είναι παίκτης του Άγιαξ, αλλά σκέφτεται πάρα πολύ έντονα το μέλλον του σε κάποιο άλλο σύλλογο, και άμα έρθει κάποια άλλη πρόταση είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη ραχοκοκαλιά του Άγιαξ. Βασική. Ναι. Βασική στην 11η του Άγιαξ. Ναι. Ο Κλάιφερτ είναι και παλιός παίκτης, νομίζω. Τώρα θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω. Έχω την εντύπωση ότι την τελευταία φορά που παίξαμε με τον Άγιαξ, πριν δύο χρόνια ήταν, πότε ήταν. Πριν δύο χρόνια πρέπει να ήταν. Ναι, με τον Αθανασιάδη. Ναι, πρέπει να ήταν στην 11η του Άγιαξ ο συγκεκριμένος. Έχω την εντύπωση. Εντάξει. Θα το ψάξω και. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Εντάξει, χρειάζεται να τα ψηρίζουμε τόσο πολύ. Πάμε λίγο στη γραμμή που είναι ο φίλος να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Βιτάμ. Γεια σου, ρε Δαντέλα. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Σήμερα πώς σε λένε. Σήμερα με λένε Τριαντάφυλλο. Πώς Τριαντάφυλλο. Με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ δεν παίζει με κανέναν, γιατί πήραμε για τρίτη θέση Κυριακής πλέον. Στέλιο, μην τον κολαντρίζεις πολύ, δεν θα αρπάξεις εσένα τώρα. Δεν με νοιάζει. Πάσο. Έλα, γλυκέ μου. Γιατί χθες όταν ήρθα, δεν κάθεσαι να μιλήσεις μαζί μου και έφυγε. Γιατί είχες, ρε φίλε, τρίχα στη γάμπα, δεν μπορώ εγώ τρίχα στη γάμπα. Δεν πρόλαβα να την ξυρίσω. Τι να σε κάνω, ρε φίλε, να κόβεις και τον ήχη, γιατί τον ήχη έβγαινε έξω από την παντόφλα τη Μητσούκο που φορούσες. Δεν πρόλαβα να το ξυρίσω. Άλλη φορά θα είσαι ξυρισμένος, παλικάρά μου, εδώ πέρα δεν γίνεται. Δεν το, εγώ είμαι ποιοτικός σε αυτά, δεν μπορώ, έχω δύο τροπίες, να ξέρεις. Δεν το ξέρα. Ναι. Έγινα και 48 χρυσή μου, τι να κάνω, δεν γίνεται. Δεν το ξέρα. Τώρα που το έμαθες θα το κάνεις. Σε πάρω εγώ μια οπίλκα. Είναι καλή αληφή αυτή. Θα σε πάρω και χαλάω αν κάνεις. Έχεις τρίχες. Εγώ, όχι πολύ. Αυτό που το φυσιολογικό. Το, πού το, τις έχεις. Το κανονικό. Σε όλο το σώμα, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά μην φανταστείς τίποτα υπερβολή. Να βλέπει ο Στελάκης εδώ. Έχω πολύ πράγμα. Όχι. Όσο, νορμά, πρέπει, νορμά. Όσο πρέπει. Αν διαφέρεσαι για έτσι περισσότερο τρίχα, θα πας στο Στέλιο. Να ξέρεις. Έχει πολύ πράγμα. Βλέπεις. Ναι, άμα. Έχει πολύ πράγμα. Σου λέω για το δάσος κουρί. Να έρθω κάποια μέρα από εκεί. Να έρθεις, γιατί δεν έρθεις, φίλε. Να κάνουμε και οι τρεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες. Αλλά φιλικά, μέχρι εκεί. Έτσι, φίλοι θα μείνουμε. Παραπάνω δεν υπάρχει. Ναι, μέχρι τη φιλία, ό,τι γουστάρεις. Να κάτσουμε, να πούμε και το πρόβλημά σου λίγο, να το συζητήσουμε. Γιατί ένα θέμα το έχεις. Εδώ και μπανάνα εδώ σήμερα, ό,τι γουστάρεις. Πες μου το αληθινό σου όνομα, πες μου. Αχιλλέας. Το πρωί, το βράδυ. Μόνικα. Πώς? Γεωργία. Να κάνει μάνα. Πώς θέλω να σε φωνάζω εγώ, πώς γουστάρεις, Γεωργία ή Αχιλλέα? Αχιλλέα. Έλα ρε Αχιλλέα, πες μας να πούμε. Πώς τη βλέπεις την Αριανάρα φέτος, θα πάει καλά? Ποιος φωνάζει, μαμά είναι? Έλα. Στη συνέλευση, στην οικοδομή, ρε. Ναι. Επαναθεμάσαι. Έλα, ποιος ακούει, ποια ακούστηκε τώρα, σε ταξί, σε πού είσαι, ρε? Είμαι μια φίλη μου. Α, μια φίλη σου, φέρτε να τη μιλήσουμε. Έφυγε τώρα. Α, καλά, καλή ανάσταση να τη δεις. Καλό ταξίδι να έχει. Μπανάνες έχετε. Έχουμε, Αχιλλέα. Για σένα, ολόκληρο τέτοιο. Φαράσουμε. Τις θες κομμένες ή ολόκληρες? Ολόκληρες. Με τη φλούδα ή χωρίς? Με τη φλούδα. Τσικίτα ή Κολομβίας? Κολομβία. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι έχει σχέση με κόλο και βία, το γουστάρεις, ρε φίλε. Εντάξει, μέσα. Αγκουράκια έχετε? Αγκουράκια έχουμε, φιλαράκι. Βιωτίας 1,90 το κομμάτι, να ξέρεις. Γιατί είναι ποιοτικά, είναι ίσια, σκληρά και εύγευστα, να ξέρεις. Σ' αρέσουν και οι κολοκύδες, τίποτα, γουστάρεις? Βέβαια. Μπράβο. Τις θες πρώιμες, όριμες, πώς τις θέλεις? Όριμες. Να πάρει και γίνει το πορτοκαλί το χρώμα το καλό, έτσι. Πότε θα βγούμε έξω, μισή τρεις? Όποτε θες, ρε Αχιλλέα, όποτε γουστάρεις. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε, αλλά σου είπα θα μείνουμε φίλοι. Παραπάνω δεν. Πάμε στην παραλία. Να πάμε στην παραλία να κάνουμε τι? Βόλτα. Ναι, εσύ δηλαδή μπορεί να κρατήσεις φιλική σχέση ή θα τους κοιτάς όλους πονηρά? Φιλική. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Μα. Ναι, αλλά τόση ώρα μας μιλάς για μπανάνες, για αγκούρια. Έχεις υγράνει όλο τον τόπο εδώ πέρα. Πώς θα γίνει? Τέλειωσε η κάρτα. Πάει η κάρτα. Πες το μέντο να σου πάρει κανένα ταλαιράκι. Τι έχουμε, ρε τον Αχιλλέα. Ρε τον Αχιλλέα που το λέγανε Αντώνη και το λέγανε Παύλο και είναι
Από την Πολύγνη. Ωραίος είναι, ρε. Ωραίος είναι. Καλός είναι. Λοιπόν... Αυτό πρέπει να πάρει και στη Μαρμίτα το βράδυ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει. Να τον περιποιηθούν όλοι μαζί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα πραγματικά. Έτσι, να κάτσω να ζητήσω το οτιδήποτε γουστάρει. Αλλά ως εκεί, παιδιά. Έτσι, κάτι παραπάνω δεν. Χαλάσουμε σε 48 τώρα με τρία παιδιά. Λοιπόν, Στελάκι, τι λέγαμε, αγοράκι μου, λέγαμε για τον. Τώρα μας αποσυντώνησε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν αποσυντονίζομαι εγώ με τον Αχιλέα που το λένε Αντώνη ή Παύλο και είναι από την Πολύχνη. Λέγαμε για τον Άγιαξ. Για τον Άγιαξ, λέγαμε. Έτσι, λέγαμε ότι θα φύγουν δύο πρωτοκλασάτι, εντεκαδάτι ποδοσφαιριστές από τον Άγιαξ και ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει αυτό το εμπόδιο πρωτίστως, ότι θα έχει, νομίζω, αρκετά μεγάλες πιθανότητες στους επόμενους δύο γύρους, μιας και θα μπει στους ομίλους στα επόμενα μάτς με πλεονέκτημα ότι θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα ρε. Έλα, Νάτος. Έλα. Μόλις άκουσε τον Αχιλέα πήρες, δε σκυλί μου. Όχι ρε, όχι, δεν πήρα, πήρα. Θα πας στην εκπομπή το βράδυ. Άμα ακούει Αχιλέας δεν το λέω. Ρε φίλε, θα πας. Ναι ρε, ναι, κανονικά. Ωραία, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Για πες. Να πεις στη Φαρακίνη Ράιδα ότι έπεσε μέσα και στον Μπρίγιοβιτς που τον έκανε άμπαλο, δεν ξέρει μπάλα. Ναι. Και στον Βιερίνια τον έλεγε χοντρό. Τώρα μην μου χαλάσετε τα λεγόμενά μου, τα έχω ετοιμάσει όλα. Α, τα έχεις ετοιμάσει τα σχετικά. Τα έχω ετοιμάσει. Κάντονα λίγο ρόμπα, γιατί όλο τον χρόνο με παραμύθια της Χαλουμάς προσπαθεί να μας εκνευρίσει, έτσι να του πεις. Αλλά παραμύθι εμείς δεν τρώμε. Που έλεγε μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός και να του δώσει χαρητήρια για το μεγάλο προπονητή. Ξέρετε, έλεγε προπονηταράς αυτός που πήρανε, θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πάντως εμένα ό,τι με εκνευρίζει το αποβάλλω από τη ζωή μου, να ξέρεις. Φίλε, αν το βρω θα το πω και εγώ ίδιος. Αλλά δεν κινούμε στη γειτονιά προς τα εκεί που είναι αυτός. Εγώ όποιον θέλω, το λέω στα ίσα. Ναι, εγώ άλλο λέω. Εγώ ό,τι με εκνευρίζει το αποβάλλω, ρε παιδί μου, ή δεν το έχω στη ζωή μου. Το αποβάλλει, ρε. Αλλά επειδή είπες να πας την εκπομπή. Τι είσαι, ο Κομίνης είσαι. Θα σε ακούσουμε. Ρε Γιώργα. Θα σε δω. Θα πάω και έχω και πολλές. Έχω και αρκετές εκπλήξεις, να ξέρεις. Α, μπράβο. Συγχαρητήρια, ναι. Φίλε μου. Έχω αρκετές εκπλήξεις. Να είσαι γερός, δυνατός. Μέχρι πότε το καλοκαιράκι θα έχετε εκπομπή, παιδιά? Εμείς δεν θα σταματήσουμε. Ωραία, θα σταματήσουμε μόνο τέλος Ιουλίου, δύο εβδομάδες, 15 μέρες. Αυτό θα είναι. Θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις. Εντάξει, οκ. Okay. Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια. Έγινε, Καρτασία. Έγινε, μπορεί να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Βασιλάκη, πάμε λίγο στο break. Πάμε λίγο στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας, Γιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Στέλος Παντωνίου δίπλα μου. Βασίλης Καβαδίας απέναντί μου. Ασπρόμαυρες πτήσεις η εκπομπή. Παραίτσα θα είμαστε μέχρι τις 12. Θα είστε δηλαδή με το Στέλιο. Εγώ 11 και 4 την Κανά σήμερα. Λόγω επειδή reunion Μαρμίτα στο Europe One. Η παλιά παρέα, η παλιά φρουρά. Μετά από την τελευταία επαιτειακή πριν 3 χρόνια θα ξαναβρεθούμε σήμερα. Έτσι να τα πούμε από κοντά, όπως το συνηθίζουμε και με το δικό μας τρόπο. Με τη δική μας οπαδική αντιπαράθεση, η οποία όσα χρόνια ήμασταν εκεί, γύρω στα 4,5 με 5, τίποτα δεν ήταν στημένο. Έτσι, τα πάντα ήταν όλα φυσιολογικότατα και καθαρά, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο και τις καταστάσεις. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούς, 2310... 287 και 3 οχτάρια από το σταθερό σας για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή και 6945, 287 και 3 οχτάρια από κινητό με χαμηλή την χρέωση. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το Ουζερί με ζεδοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας, μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων φρέσκων θαλασσινών. Σας περιμένουν να τα απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φωτίδα για τον πελάτη. Ζεστός και ευχάριστος χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην Κάτω Τούμπα, στο μεζεδοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311, σημειώστε παιδιά το τηλέφωνο, 2311-242-153 για μοναδικούς μεζέδες, για υπέροχες γεύσεις, δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι μιλάμε, 2311-242-153 Ανατολική Στράκης 63 Κάτω Τούμπα, για ρεζερβέα αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Τηλεφωνείτε 2311-242-153, παραγγέλνετε ό,τι γουστάρετε από τον κατάλογο που υπάρχει σε μεζέδες και μερίδες
και σε 20 με 30 λεπτά πηγαίνετε Ανατολικής Θράκης 63 και τα παραλαμβάνετε σε προσιτές λαϊκές τιμές και σε μοναδικές γεύσεις. Αυτά και με τον φίλο μας τον Αρέστο. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου τα είπε λίγο για τον Όσκαρ Γκαρσία. Ο Όσκαρ Γκαρσία απάντησε. Πάμε λίγο όμως να πάρουμε την γραμμή και θα σας πούμε μετά τι συνέβη. Καλησπέρα φίλε. Γεια και χαρά σου και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε γιγάντα. Τι όμορφα πράγματα. 6.500 άνθρωποι, ναι, βλέπανε το ΠΑΟΚ TV. Mm-hmm. Ήταν ζωντανή εδώ και μια ώρα, τώρα τελείωσε. Η παρουσίαση της ταινίας του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Με το κύπελο. Ναι, δεν το αναφέραμε, θα το λέγαμε παρακάτω. Το άφησα για σένα, ρε φίλε. Πάρα γιατί... πολύ ωραίο, γιατί εμένα μου αρέσει που υπάρχουν 74.000 άνθρωποι που είναι συνδρομητές του καναλιού. Δείχνει μια πολύ μεγάλη δύναμη, παγκόσμια δύναμη, αλλά και μια δύναμη που μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει και να κάνει θαύματα. Και αυτό αυξάνεται. Δεν είναι... είναι συνέχεια αυξανόμενο. Είναι κάτι που μπορείς να δημιουργήσεις δύναμη. Και αυτή τη δύναμη καλό είναι να την εκμεταλλευτεί η διοίκηση. Ναι. Και μέσα ακόμα και από το κανάλι το οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει την άδεια. Την άδεια την παίρνουν, φαίνεται, τέλος Ιουνίου όλα τα κανάλια. Ναι, κάπου εκεί την παίρνει εσύ. Έχει ακόμα μέλλον. Χρειάζεται να γίνουν αθλητικές εκπομπές και εκεί. Και χρειάζεται να μπει μια σειρά, γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφο να εμφανίζονται όλα αυτά και να... να υπάρχουν στην Ελλάδα που δεν είναι σαν να μην υπάρχουν για την Ελλάδα από τη μέση και κάτω. Είναι τραγικό δηλαδή. Ναι, είναι το μοναδικό μέσο, μάλλον το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι το οποίο παίζει λίγο περισσότερο Θεσσαλονίκη από ό,τι όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά, φυσικά. Και αν θα διαπίστωνε, το τελευταίο που έγινε, για την πρόκριση, ουσιαστικά στην πρόκριση, θέλω για την κατάληξη στην τρίτη θέση της ομάδας μπάσκετ. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν υπήρχε φυσικά κανένα σχολιαστής από εδώ πάνω και αυτός που το έλεγε είχε μια καλή θέση ως προς την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά με εκνεύρισε και ως προς τους διαιτητές. Ήτανε, λέει, καταπληκτική η διαιτησία, ήταν εξαίσια. Για ποιο μάτσο, το είπε αυτό? Για το τελευταίο. Για το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Με τον Προμηθέα. Ναι. Ποιος το είπε? Ο σχολιαστής εκεί, αυτός που ήταν του καναλιού, ναι, της ΕΡΤ. Ναι. Και το αστείο είναι ότι όλα ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν είχε ένα υπέρ του, τουλάχιστον να πω, ρε παιδί μου, ήταν μοιρασμένοι. Ως συνήθως φυλάρετε. Ακριβώς. Και το βρήκε εξαίσιο, το βρήκε δαμάσιο. Βρήκα τρόπο να μην πληρώνω την ΕΡΤ. Πώς, για πες. Πας αυτές εδώ τις υπηρεσίες τώρα, τις καινούργιες εταιρείες που βγήκανε, που... πώς λέγανε, πώς τις λένε αυτές. Τα ιδιωτικά, ναι. Αλλάζεις τη ΔΕΗ και πας σε άλλη εταιρεία και τη γλιτώνεις. Σταματάς να πληρώνεις, Έτσι μου είπε ένας φίλος ότι εγώ ΕΡΤ, λέει, δεν πληρώνω σε αυτές τις εταιρείες. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν το τσεκάρισα, αλλά αυτός επειδή είναι λίγο φραγκοκίλερ που μου το είπε και επειδή είναι και λίγο κολλημένος με ΕΡΤ και ΠΑΟ και τέτοια, το πιστεύω. Δεν είναι και λίγα. Κάνω 80 είναι σίγουρα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Αλλά είναι 80 στο τι? Αριθμός. Γιατί δηλαδή, για ποιο λόγο. 80 στο τι? Στο χρόνο. Να πληρώνεις 80 ευρώ το γύρω χρόνο. Γύρω στα γιατί? 6,5 ευρώ το μήνα είναι. 7, 6 και κάτι, κάπου εκεί είναι. Ένα, είναι 80 ευρώ το χρόνο. Ναι. 70, αν δεν ξέρω από τώρα, γιατί ίσως να είναι και με τετραγωνικά, δεν ξέρω πώς πάει. Αλλά σίγουρα όμως, όταν θέλεις να έχεις συνδρομητές από όλη την Ελλάδα, δεν μπορείς να είσαι μόνο Αττική, δεν γίνεται να είσαι μόνο Αττική. Και αυτό το άσχημο συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, μου κακοφάνηκε και πραγματικά είναι τα τελευταία που μου έκανα κακή εντύπωση, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έγινε εδώ στο Παλατάκι, ναι, επάνω. Ναι. Είχε από την ΕΤΡΙΑ δημοσιογράφο
ουσιαστικά, ο οποίος κυριολεκτικά ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δηλαδή, τόσο ο τόνος της φωνής του ήταν καταβεβλημένος, να το πω, τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή δεν ήταν αδιάφορος απλά, να πω ρε παιδί μου, άντε αδιάφορος. Ήταν πραγματικά σαν αγκαρία. Και αυτός ο άνθρωπος... Προκλητικά αδιάφορος θα ήταν. Ακριβώς. Ναι. Για στάσου ρε φίλε. Είσαι εκεί να κάνεις μια δουλειά ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Άμα είσαι και μπασχετικός, προώθησε το άθλημα. Ναι, μπράβο. Βέβαια. Εδώ παίζουνε πόλο, παίζουνε ξέρω εγώ βόλεϊ, παίζουνε άλλα μα εδώ σήμερα, μέχρι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Μίστερ Μπίν, τον Μπλε, έκανε στο Twitter ανάρτηση και έδωσε συγχαρητήρια στο πόλο, των κόκκινων. Μιας και είναι και φίλο Ολυμπιακός, όπως το έχει δηλώσει, τον έχουμε δει και με φωτογραφία με κασκόλ του Ολυμπιακού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει πολεμήσει το δικό μας σύλλογο, τον ΠΑΟΚ, έκανε και ανάρτηση στο Twitter. Και από τη στιγμή που, στο Twitter, από τη στιγμή που έκανε ανάρτηση στο Twitter, έγινε και πρώτη είδηση στα, σε όλα τα αθλητικά μέσα. Αυτό είναι. Σε όλα, στην ΕΡΤ 1, στο Ατένα, στο Βοδροκάναλο, το άλλο, το Sky, παντού. Εκτός από το Έψιλον, μόνο το Έψιλον το είπε. Μα είναι, ακριβώς αυτό, ότι όλα τα μιλάμε κανάλια, για το πόλο τώρα, έτσι. Όλα τα κανάλια δημιουργούν μια εικόνα του να υπάρχει κάτι ή να μην υπάρχει. Είναι σαν να μην υπάρχει στον κόσμο αν δεν το πούνε. Και είναι σαν να είναι το μεγαλύτερο γεγονός όταν το λένε αυτοί. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Μόνο τραγικό. Γι' αυτό χρειάζεται να οργανωθούμε, να μπορέσει να υπάρχει έστω ένα σημείο πρόσβασης, γιατί πραγματικά το φοβούνται αυτό το πράγμα. Δεν τους αρέσει καθόλου όταν λένε ότι είναι κλεμμένο. Καλά, μέχρι πότε θα το λέτε? Γιατί μέχρι πότε να το λέμε? Εσείς κουραστήκατε να λέτε για το offside που πήραμε το κύπελο? Δηλαδή, πώς τη βλέπετε τη δουλειά, πότε κουράζεται κανείς? Εδώ έλεγαν 2 εβδομάδες για ένα πιστόλι το οποίο το είδε κανείς μέσα στο γήπεδο και το είδαν όλοι από φωτογραφίες. Κουράζονται... Και δεν μιλάνε για ένα πιστόλι, μιλάνε για κουμπούρια. Ναι. Λες και ήταν 15 πιστόλια. Κουράζονται επιλεκτικά, γιατί το δικό τους το γατούλι όταν έβγαζε τα κουμπούρια, τα ξεχάσανε. Τώρα θα σου πούνε ότι τα κουμπούρια τα έβγαζε στα αποδυτήρια, ρε φίλε. Δεν τα έβγαζε φορά παρτίδα. Α, ναι. Όπως, α, δηλαδή στα αποδυτήρια δηλαδή, δεν μπορεί να τρομοκρατηθεί ο ποδοσφαιριστής. Έγινε χαμός. Αλλά η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? Ότι εκεί ήταν οφθαλμοφανέστατα. Δεν ήταν κάτω από το σακάκι, κατάλαβες. Στο κύπελο, στο μπάσκετ τώρα, που ουσιαστικά με τον Παναθηναϊκό που παίζει ο Ολυμπιακός, έγινε χαμός, λέει. Δεν ξέρω, τα σπάσανε όλα, τι κάνανε δεν ξέρω. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Πότε, γιατί σήμερα? Σήμερα. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχε γίνει. Που έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού, το που έκανε το break. Μπράβο. Μάλιστα. Α, στο πρώτο τελευταίο, γιατί έπεσε και σήμερα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κοίτα τώρα, και... εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό. Κοίτα τώρα πόσο συγκάλυψη υπάρχει, έτσι. Που δεν ακούστε... Ακριβώς, ήταν σαν να μην έγινε. Εγώ αυτό το μαθαίνω από το φιλάρετο. Που υποτίθεται ότι ασχολούμαστε, έτσι. Ναι. Μα ήταν σαν να μην έγινε. Τίποτα. Ούτε εικόνα, ούτε τίποτα. Λίγο, κάποια 10 δευτερόλεπτα, αν είπαν ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού έγινε. Το κάνει μια απλή αναφορά. Αυτό φυσικά μια... δεν θα υπάρξει και καμιά τιμωρία. Καλά, σε περίπτωση που αυτό γινόταν στο ΠΑΟΚ Προμηθεάς, τι είχε να δείξουνε? Θα δείχνανε συνέχεια από εδώ, θα δείχνανε από εκεί, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έχουν πιάσει τις θέσεις, από ό,τι καταλάβω. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και όταν είναι κάτι εις βάρος τους, αυτό το θάβουνε. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι ανύπαρκτο. Πάντως γεγονός είναι ένα. Ότι όσο μπορούμε, μακάρι η διοίκηση να οργανωθεί, γιατί έχει τη δύναμη να το κάνει, και να υπάρχουμε κι εμείς πανελλήνια. Όχι να υπάρχουμε κι εμείς, να υπάρχουμε εμείς. Ναι, γιατί είσαι η μόνη ομάδα που πλήρωσε το χρέος της, είσαι η μόνη ομάδα που δεν χρωστάς κανέναν, είσαι η μόνη ομάδα που οικονομικά πραγματικά είσαι υγιέστατη. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να ξέρεις. Σαν αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που ζούμε. Και αν δεν υπήρχαν τα κατακάθια από τις πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες και κάποια φαντάσματα του παρελθόντος,
Μητρόπουλοι και τα λοιπά, οι οποίοι παίξαν καθοριστικό ρόλο, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα πανηγυρίζαμε τον Νταμπλ. Ανετότατα και επίσημα, φιλάρετε μου. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές ομάδες. Ο Εραστέχνης έχει πάρα πολλές ομάδες. Και γυναικών και άντρων. Όλα αυτά τα παιχνίδια θα ήθελα, μακάρι να μπορούσε, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, μήπως μπλοκάρουν από κάπου, να μπορούσε να τα δείχνει. Γιατί να μην μπορούμε να τα βλέπουμε. Και για τις μικρές ομάδες, πάλι το ίδιο. Και όποιος θέλει ας δει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να προβάλλονται όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά στο κάτω-κάτω της γραφής. Αξίζει τον κόπο δηλαδή, αυτό το κανάλι που υπάρχει, που είναι και παγκόσμιο πλέον μέσα στο YouTube, να μπορεί να κάνει δουλειά. Και αυτό θα βοηθήσει ακόμα και με τις δεκάδες χιλιάδων που είναι. Σε λίγο θα φτάσει τα 100.000. Απλώς ξέρεις ποιο είναι. Είναι η διαφορά ότι το κανάλι που λες για το YouTube είναι καθαρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Όλα τα τμήματα και το μπάσκετ και το βόλι και ο ερασιτέχνης έχουν ξεχωριστά κανάλια. Αυτά τα κανάλια που έχουν στο YouTube έχουν πολύ πιο λίγους ακόλουθους ή συνδρομητές στο YouTube και γι' αυτό δεν υπάρχει και ανάλογη προβολή. Ο λογαριασμός της ΠΑΕΠΑΟΚ στο YouTube δεν προβάλλει τους αγώνες του μπάσκετ, ας πούμε, ή του πόλο ή του βόλεϊ ή κτλ. Καλό είναι κάποια ώρα να μπορεί να υπάρξει αυτή η μεταξύ τους συνεννόηση, να μπορούν να γίνεται αυτό ένα για να μπορέσει κιόλας με διαφημίσεις να βγάζει και τα έξοδα. Δηλαδή να υπάρχει μια πολύ καλή κάλυψη και τα έξοδα να βγαίνουν μέσα από διαφημίσεις. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά το κυριότερο είναι. Αυτό που λες έχει κάνει ο Αριστέχνης Ολυμπιακός πάντως. Αυτό που λες το έχει κάνει ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός που έδειχνε αγώνες του ερασιτέχνη Ολυμπιακού στο YouTube και έλεγε ότι παιδιά μπείτε εδώ και δείτε το. Θα ήταν πολύ καλή κίνηση να το κάνει και ο ερασιτέχνης. Βεβαίως, γιατί είναι κάτι που προβάλλει όχι απλά μόνο την ομάδα αλλά και το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά που στο τέλος αξίζει τον κόπο να νιώθει ότι έχει κάνει ένα ξεκίνημα, ότι αυτό τουλάχιστον ανταμείβεται. Θα είναι και μια ηθική ανταμείβη άμα θέλεις. Ακριβώς. Σου εύχομαι καλή δύναμη Αναστάση για το βράδυ. Είμαι έτοιμος, πίστεψέ με. Έχω και πολλές εκπλήξεις, να ξέρεις. Και γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου γόρι μου, να σε καλά. Γεια χαρά. Εξαιρετικός και ακόμα μια φορά. Από τους καλύτερους ακροατές. Δηλαδή με 10 χρόνια κοντά στα ραδιόφωνα και 5 τηλεόραση και τα λοιπά, με καμιά 15ετία κοντά, από τους πιο εξαιρετικούς ανθρώπους, από τις πιο συμπαθέστατες φωνές που έχω ακούσει και, με άποψη, ναι, αυτό, και έχεις, έτσι, και με τεκμηρίωση, με βάση τα λεγόμενά του, με αρχή και τέρος στο λόγο του και πάντα ευγενικότατος, έτσι, και πάντα εύστοχος. Και εύστοχος και πάντα κάτι έχεις να πάρεις από αυτόν. Δηλαδή κάτι θα σου πει που ίσως και να μην μη τα λες αυτά, γιατί θα αρχίσει το συμπαθεί ο Αχιλλέας τώρα που το λένε Παύλο και είναι Αντώνης από το. Και μετά από την θα μην μιλάει φιλάρετος. Θα θέλει το τηλέφωνο του φιλάρετου. πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Πρόντο. Γεια σας. Γιάννης από Ελληνικό, από Αθήνα. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, Καρδάση, καλά. Τάσο μου, αυτό που έλεγες για τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος, δυστυχώς και εκεί πληρώνεις και το Δήμο και την ΕΡΤ. Ναι. Δυστυχώς. Τότε ψέματα μου είπε αυτός, δε φίλε. Γιατί και εγώ έχω ιδιότητα τώρα και σε όσες ιδιότητες. Λοιπόν, ο παδός του Ηρακλή, συνάδελφός μου, στην πρωινή δουλειά, ο παδός του Ηρακλή, ο οποίος είναι τρεχαλατζής και τρέχει μέρα νύχτα, ο οποίος δεν έχει μεγάλη φήμη ότι είναι και άπλας, έτσι, μου είπε το εξής, ότι δεν πληρώνω ΕΡΤ. Όχι, κανονικά. Θα μάθω και τη συγκεκριμένη εταιρεία που μου είπε και θα το ψάξω. Συγκεκριμένα όλες οι εταιρείες, ναι. Όλες οι εταιρείες έχουν αυτό το πάγιο τέλος. Τότε μπορεί, αν ισχύει αυτό που λες, γιατί δεν το ξέρω. Όχι, μπορεί να το πληρώνει και να μην το ξέρει. Έχω ήδη δύο. Έχω αλλάξει ήδη δύο. Ναι. Θα με κάνει τον πάρω τηλέφωνο και οικογενειάρχης. Τον πάρω τώρα τηλέφωνο απίκο να τον πω φιλαράκι. Με έβγαλε ψεύτη. Αλλά σου μιλάω τρελαμένο Ηρακλάκι να τρέχει σε λευκάδες, με τη Λυκράτη, με αυτά. Μπράβο, ναι. Και. Όχι, δυστυχώς. Κάθε μέρα τον έχω δηλαδή, συνάδελφος. Δεν γίνεται. Απλά το μόνο που κάνω αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν κάτι καλύτερο στο θέμα του παγίου ή γενικά στα θέματα της κατανάλωσης. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω να κάνω το διαφήμιση, αλλά μόλις μου είπε ότι
Ξέρεις, Τάσο, μου λέει δεν πληρώνω ΕΡΤ. Λέω τι, μου λέει ναι, δεν πληρώνω ΕΡΤ. Λέω πλάκα κάνεις. Μου λέει όχι, ρε, δεν πληρώνω, μου λέει ΕΡΤ. Ήμουν έτοιμος να αρχίσω να το ψάχνω. Να το ψάχνω ενώ. Τάσο, δεν το βάζουν, μιλάμε στο έναντι που λέμε. Συνήθως οι εταιρείες το βάζουν αυτό στο εκαθαριστικό. Μάλιστα. Είπα αυτό. Όχι, δεν μου είπε. Εμένα μου είπε έτσι επιλέξει. Τάσο μου λέει εγώ δεν πληρώνω ΕΡΤ. Το λέω σόπαρε, σόπαρε Σάββα, Σάββατο λένε, σόπαρε Σάββατο λέω. Ναι, μου λέει, να, δεν πληρώνω, μου λέει. Λέω, άμα δεν πληρώνω εσένα, να το ψάξω. Τέλος πάντων, ας μην τα δέντιο, ας μην το... Ναι, αλλά εσύ λες σίγουρα πληρώνουν, έτσι. Σίγουρα. Εγώ σου λέω, επειδή έχω, ήδη τώρα, είχα πριν από λίγο καιρό, την πρώτη που πήρωνα, μιλάμε, ιδιωτική εταιρεία, ξαναπήγα σε μια άλλη γιατί μου έκανε κάτι καλύτερο. Όλες μέσα μιλάμε συγκεκριμένα, έχουν και το Δήμο και την Ελλάδα. Διαφορά, είδες στην τιμή, καμιά 10-15%. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι το ποσοστό που λέω, 10-15%. Ακριβώς, ακριβώς, Τάσο μου. Δηλαδή αντί για 100 δίνεις 85. Ακριβώς, σωστό, Τάσο. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι, εντάξει. Στον χρόνο κάτι. Στη διμηνία είναι, εντάξει, 15x6 είναι κανένα εκατοστάρικο. Δεν βαριέσαι. Κάτι γίνεται. Ένα εκατοστάρικο να δίνεις το νεράκι σου. Ακριβώς. Δίνεις το κινητό σου. Βγαίνεις με την κόμενα, ρε, εσύ τα τρως ένα εστιατόριο και κάνεις τον άπλα. Δυστυχώς δεν μπορώ να βγω με κόμενα. Δεν το ξέρω αυτό. Είμαι παντρεμένος με δύο κόρες. Σοβαρά. Ναι. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν εντάξει, ναι. Τι γίνεται. Άμα τι κάναμε ρε τι κάνεις, δηλαδή, το αφήσεις δηλαδή. Ναι, κάνεις, δεν το παστελώσεις. Δεν πάει το φτιάξεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δύο κόρες έχεις, Γιάννη μου, δύο κόρες. Δύο κόρες. Να σε ζήσουν, αγόρι μου. Ετών. 4,5 μία και 2,5 άλλη. 4,5 και 2,5. Εντάξει, μόλις θα γίνει 10 η μικρή θα το κοιτάξει διαφορετικά. Θα το κοιτάξει διαφορετικά το θέμα το προηγούμενο που συζητήσαμε, να ξέρεις. Σίγουρα. Ναι, ναι, άνα μπράβο. Έχει κανένα σκασμό από την κυρά και. Έτσι. Θες καμιά καρφίτσα τέλος πάντων, θα κάνει τσουρέκια. Θα το κοιτάξει πιο νωρίς. Συνήθως κοιτάξει να δεις όταν θα μπει κουλούρα. Θα γίνει γι' αυτό. Ναι, βρε, στην αρχή όλες πασά μου, θα σε έχω, θα σε μαγειρεύω, θα σε κάνω ποδόλουτρο, θα σε κάνω τα μαζαζάκια σου, θα σε έχω βεζίρι, θα σε έχω χαλίφι, θα σε έχω πασά, ό,τι θες. Μόλις μπει η κουλούρα και κάνεις και κανένα κουτσούβελο, χλάμπα της, κλατς βαντάμ γίνεσαι. Με τη μία. Τι θέλεις νερό, να σκοθείς να πάρεις, ρε. Εγώ πλένω, μαγειρεύω, σιδερώνω, πάω, δουλεύω και δεν μπορείς να πάρεις ένα νερό, τεμπέλια, καμάτι. Σήκω πάρω να πάρεις ένα νερό, φέρε και εμένα ένα. Πού να βγάζεις ρε Τάσο. Ναι, κατάλαβες. Πού να βγάζεις ρε Τάσο. Ρε φίλε, τρεις φορές παντρεύτηκα εγώ. Α, το, ναι, τη δεύτερη την παντρεύτηκα δύο φορές για να το πιστέψει. Α, ναι, ήθελε να το... όχι, εννοώ πολιτικό, με λέει μετά νηφούρα να μην διθώ, να τη θες και συνήθιμο, να πω αυτό. Το έχουν όλες, εκεί πέρα, ναι, το έχουν να βάλουν τον ηφικό. Ο άλλος στην Εγνατία που έπαιρνα τα κοστόμια βαρέθηκε, εμένα τι κάνει μαλά. Πλάκα λέει μου κάνεις, κουμπάρος, όχι ρε σικα, μπρος το λέω, γαμπριάτικο θέλω. Άντε ρε μπαγραμμά, με σκουλαρίκι με λέει, βαρέθηκα. Γιατί τη δεύτερη φορά τώρα έκανα γάμο το 15. Έκανα και το 14. Και ζαλίστηκε ο άλλος. Σε λέει τι κάνει. Ναι. Κατάλαβες. Μ' αρέσεις. Τέλος πάντων. Πάντως συνεχίζεις, έτσι. Σε καλό δρόμο είμαι, είμαι μάχημος, να ξέρεις. Πάντα, δεν λες ποτέ όχι. Έχω χαλαρώσει, έχω ηρεμήσει. Εντάξει, έκανα και μια κορούλα ακόμα τώρα, 4 χρονών. Μάλιστα. Μόνο κόρες κάνω γιατί δεν βγάζω τις κάλτσες εγώ. Είναι γνωστό αυτό, να ξέρεις. Γνωστό κόλπο. Ναι, όταν τεκνοποιώ δεν βγάζω κάλτσα. Είναι ζεστό το πόδι μου. Δεν ξέρω, εσύ. Το έκανα και αυτό το κόλπο με το δεύτερο το παιδί. Ναι. Τίποτα. Εντάξει, πρέπει να κεράζει. Πρέπει να κάνουμε να κεράζει κανένα τούμπα λίμπρε να σου πω το κόλπο. Σωστά. Ναι. Όποτε γουστάρεις. Όποτε ανέβεις επάνω εδώ στη Βουλγαρία που μας λένε εδώ οι συμπολίτες εκεί κάτω. Ναι, 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 καλά, καλά. Οι χαβουζιάδες μας λένε στη Βουλγαρία. Ποπό δίνουν για να έρθουν στη Βουλγαρία και να πάνε Χαλκιδική εδώ πέρα στη Βουλγαρία διακοπές. Ποπό δίνουν. Δεν θέλουν να φύγουν από εδώ. Κλαίνουν όταν φεύγουν. Κατάλαβες. Από κόμπλεξ το λένε. Από κόμπλεξ. Αλλά μας δεν μας χαλάει. Κατά τα άλλα, τέτοιοι. Πώς το λένε, Θεσσαλονίκη είναι κόμπλεξ. Δεν μας χαλάει καθόλου. Άστε τόσα χρόνια μιλάμε. Η πραγματική πρωτεύουσα της Μακεδονίας και της Ελλάδος είναι η Θεσσαλονίκη, να το ξέρεις. Ακριβώς. Είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί τώρα πρέπει στη Γαβούζα μα θα πας. Γιατί ποιος έκανε την Ελλάδα. Ποιος έκανε ενωμένη την Ελλάδα. Ποιος ήταν αυτός που ένωσε την Ελλάδα πραγματικά. Ο Μέγα Αλέξανδρος δεν ήταν. Κοίταξε τώρα, κατά την άποψη του παιδοβούβαλου, ο Μέγας Αλέξανδρος λέει ήταν Αλβανός. Καλά, εντάξει, σε λίγο θα το βγάλουμε και Γερμανό. Έτσι είπε το κινητό, κρεοπωλείο, έτσι είπε. Μάλιστα. Κατάλαβες ποιος. Αυτός μαζί τα φάγαμε.
Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αλβάνος. Αυτόν που γιορτώσαν λίγο στην Κερατέα εκεί πέρα πήγε να φάει κάτι κοψίδια. Κατάλαβες, ναι, ναι. Και τον γιορτώσαν. Ναι. Τον είναι σαν τον Καρυπίδη που θέλει να προβληθεί και βάζει χέρι του Σαββίδη, να πούμε. Κατάλαβες. Έτσι είναι και αυτό. Όπως λέει και ο Καβαδίας, αβέρτα στην ατάκα. Είναι γιατί ήταν στην αφάνεια. Έφυγε το Πασόκ. Ναι. Η περίμετρος της κοιλιάς από 2,82 έχει γίνει 2,81 σε περίοδο λιτότητας με ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει τώρα πώς θα την ξανακάνουμε την κοιλιά 3 μέτρα. Γύρω-γύρω να το μετρήσεις, δεν σε φτάνει το δίμετρο. Τώρα που πάμε για Άρης, αυτοί θα κρατηθούν φέτος, πώς το βλέπεις ρε Τάσο. Έλα ρε τώρα φίλε Μεθόδωρο, Μεθόδωρο πρόεδρο σοβαρά μιλάς. Δεν έχουν θα του σώσει ο Βαγγέλης. Δεν έχουν ανάγκη. Ναι. Δηλωμένο από μικρό παιδί Ολυμπιακός δεν είπε ότι είναι. Εγώ τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μιλήσω πλέον. Αποφάσισε. Για κανένα από αυτούς. Εγώ πάντως βλέπω ότι φέτος, δηλαδή με το καλό που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όλα καλά θα πάνε και στο Champions League και πιστεύω θα πάνε στους ομίλους. Δεν ξέρω. Κάτι από μέσα μου λέω ότι θα γίνει. Αμάρε Γιάννη, άμα γίνει, ειλικρινά σε μιλάω ότι και θέλω. Και θέλω τώρα, η κλήρωση που θα γίνει 19 να βγάλει Άγιαξ. Θες Άγιαξ, ε? Αρχίζουμε και κλείνουμε τις κατάρες που μας είχαν. Κλείσαμε ένα στο τελικό με την ΑΕΚ και το ΆΚΑ. Έτσι. Κλείνουμε το δεύτερο με τον Άγιαξ και συνεχίζουμε. Μακάρι. Και φέτος είναι ευκαιρία να το κάνεις. Γιατί φέτος πρώτα απ' όλα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι τα πια ιδανικά. Είναι ιδανικό το κλίμα. Κορμός, προπονητή. Χρωστάμε και κάτι φυσικά έτσι. Σε αυτή την ομάδα. Στον Άγιαξ. Ναι. Πολλά χρωστάμε. Αν θα γίνει τώρα η κλήρωση και πέσουμε, ο τρίτος αγώνας θα είναι τώρα. Ναι, Τάσο. Ναι. Ο τρίτος. Ναι. Πιο πολλές φορές παίξαμε τα τελευταία 5 χρόνια 6 με τον Άγιαξ παρά με τον Άρη. Εγώ αν σου πω μιλάμε ότι η Βασιλεία με φοβίζει. Η Βασιλεία πέρσι έκανε πολύ καλή πορεία στο Champions League. Δεν ήταν αξιόλογη ομάδα. Δεν ήταν καμία ότι να είναι που λες, έλα μωρέ πια Βασιλεία αυτό που έχουμε. Όχι, και δεν το λέμε δεν εύκολα. Αυτό. Δεν μπορείς να το πεις ειδικά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έλα μωρέ. Αυτό έχει. Όχι, γιατί μερικοί λένε έχουν φοβηθεί τον Άγιαξ και τον γυρνά στη Βασίλεια και λένε έλα μωρέ, εντάξει, κουστά στραβά ανάποδα θα την περάσουμε τη Βασίλεια. Το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω. Και πιστεύω στο ελληνικό πρωτάθλημα και μέσα και έξω Τάσο μου όλοι θα σέβονται πλέον τον ΠΑΟΚ. Τέλος. Σέβονται, δεν σέβονται, θα υποκλίνονται. Θα σέβονται, θα υποκλίνονται. Και κάτι. Και κάτι διαιτητικά εκτρώματα. Δεν τύπου Κομίνη. Τύπου Αρετόπουλου. Τύπου Στυλιάρα. Τύπου Ποντίκη. Τα κατακάθια αυτά, τέλος. Κάτι είπε στο πάρτι, ο μεγάλος. Mm-hmm. Στα μπουζουκιά. Μην τα λες όλα. Ας να τα δούνε και μερικά. Όχι, κάτι είπε. Θέλετε τέτοιο, θα τον έχετε. Εγώ σου λέω, επειδή 6 χρόνια τις άρπαξε τις χαστούκες του. Κατάλαβε πιεστή ελληνικό ποδόσφαιρο, πιεστή επιχειρηματικότητα υπόλοιπη εδώ στην Αθήνα. Ποιοι είναι οι επιχειρηματίες αυτοί. Που θεωρούνται οι μεγάλοι και βρανοί. Περίμενε πάνω... λίγο, βάλε λίγο μουσική Βασίλη. Έλα ρε Γιάννα, γίνεται χαμός σήμερα με την άλλη την εκπομπή που θα γίνει στη τηλεοπτική και... Ναι, το άκουσα, Sorry. Το άκουσα από τον Καραφλοδέμον. Sorry. Α, τα άκουσα από τον θερμοσύμφωνα τον Ηλιάκο. Ναι. Μάλιστα. Πέρα. Θα είσαι το παλιό παρεάκι, ξανά. Ναι, θα γίνει καλή εκπομπή. Ντρούλινγκ, Μπουγάτσα, Μακουκούλας και η Καραφλέτα. Πιστεύω η πίεση να την μέτρησες πριν φύγεις, έτσι, πριν πάθεις. Δεν μπα, φιλαράκι, έχω κάνει τα αγροτικό μου εγώ 5 χρόνια εκεί πέρα. Θα τους αλλάξω τα φώτα και σήμερα, να ξέρεις. Τι θα καταλάβεις, σήμερα εντάξει, όντως. Ρε, είμαι έτοιμος, μπουρμπουλήθρες κάναμε το φραπέ. Πού, δε. Σήμερα θα έχει σο, πιστεύω. Θα δώσεις ρέστα σήμερα. Θα δούμε. Πιστεύω. Βοηθάει και ο ΠΑΟΚ να δώσει. Αναλόγως έτσι, να δούμε. Θέλω Τάσο η σφαλιάρα να πηγαίνει, μιλάμε τέτοιο. Να δούμε ρε παιδί μου και οι ανταγωνιστές τι έχουν να επιδείξουν. Έτσι. Τα παιδιά. Οι αντίπαλοι οπαδοί ρε παιδί μου. Να δούμε και τι στάση θα κρατήσουν. Εγώ ξέρω,
Οι ανταγωνιστές, εγώ πιστεύω, οι ευρωπαϊκές ομάδες θα είναι πλέον. Εννοώ οπαδικά, οπαδικά. Τώρα αυτοί, κοίταξε, τώρα θα προσπαθήσουν να προβληθούν, έτσι. Γιατί πώς έκανε... στο χορτάρι, γιατί μέσα στο χορτάρι δεν τάσω, δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν βλέπω ανταγωνιστές. Στο χορτάρι τι ρε φίλε, δηλαδή ποιος θα περάσει τώρα τον Βαρέλα με τον Χατσαρίδη, ο Νασλίδης ή ο Καπνίδης. Γελάει. Τι να πω, ρε, δηλαδή, ξέρεις τι έχω πίσω τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα έχουμε σε κανένα μήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχω Πασχαλάκη, Βιεϊρίνια, Μάτος, Βαρέλα, Χατσερίδη. Καταλαβαίνεις τι έχω πίσω. Καταλαβαίνεις τι έχω πίσω. Καλά, μιλάμε dream team είναι αυτή. Άνα μπράβο. Άνα μπράβο. Και έχω Κρέσπο Μαλεζά για αλλαγή. Κρέσπο Μαλεζά έχω για αλλαγή. Θα σου είναι το Γιαννούλη, θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ πίσω. Θα τον ήθελα, ρε φίλε, αλλά το δώσανε πίσω το παιδί. Και Χατζησαΐα. Χατζησαΐα, τώρα με Χατσερίδη, όχι. Όχι. Όχι, γιατί θα καεί το παιδί. Θα φάει πάγκο. Και είναι αμαρτία ένα δεν τέτοιο παλικάρι να φάει λίγο πάγκο. Ναι. Για αυτό το σουηδό, για το Βέλμπρουμ, πώς το λένε αυτόν. Τι καινούριο. Φίλε, παιχτούρα είναι. Παιχτούρα είναι, από τις λίγες παιχτούρες. Δηλαδή θα σε. Να κλείσει μεταγραφή, θα... γιατί αρχίζει και γίνεται σύριαλ. Θα σου συμμαζέψει όλο το κέντρο, θα έχει μεγάλη ποιότητα στο κέντρο, αδερφέ. Μαζί με. Άμα κάνει και καμιά 30% παραπάνω καλύτερη χρονιά ο Μαουρίτσιο, φιλαράκι δεν θα περνάει τίποτα. Μίγα. Μίγα δεν θα περνάει. Το γουστάρι και ο Σαββίδη θέλει δηλαδή και ο μεγάλο δηλαδή. Ναι, αλλά και αυτοί παίζουν παιχνίδια τώρα στην πλάτη του Πάου. Δεν καταλαβαίνω. Οι μάνατζερ και τα λοιπά, έτσι. Βάλε λίγο παραπάνω και δώσε. Ναι, ένα 200 να τα αφήσω. Καλά, όπου υπάρχει χρήμα και ο μάνατζερ βρίσκει τη χαρά του. Μυρίζουν χρήματα, σο. Αυτό είπα. Είναι η μοναδική ομάδα, όπως είπες, που πληρώνει κασέρι. Τέλος. Νομίζω ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα υπάρξει εξέλιξη, καθώς το θέμα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ το χειρίζεται ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Μα αυτό σου λέω, ναι. Όπως ναι, χειρίστηκε είναι... και τα θέματα του Μπερμπάτοφ και ενός ακόμα παίκτη που με διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και πριν από λίγες μέρες βλέπω στο YouTube για το Χατζερίδη, mm-hmm. που όλοι άρχισαν και έλεγαν τι το θέλετε αυτό το παλτό, και αυτός ο αργός και δεν στρίβει και δεν κάνει και μόνο για ψηλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθήσει καθόλου. Είδαν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ που δεν είχε παίξει τόσο καλά. Αν τον παρακολουθήσει. Τον παρακολουθήσει, παιδιά. Εγώ όχι, δεν μπορώ να παραθέσει, δεν τον έχω δει καθόλου. Εγώ όμως στο ίντερνετ έχω χαζέψει. Σε αυτά, ναι, στο ίντερνετ μιλάμε που βλέπω. Ναι. Συγγνώμη, αυτό το παιδί το λένε αργό. Θα τρελαθούμε τώρα. Για αυτό το ύψος που έχει. Τα συμπεράσματα τα έβγαλαν από το παιχνίδι που έπαιξε με την ΑΕΚ στο Europa League. Από εκεί βγήκαν τα συμπέρασματα που δεν ήταν τόσο καλή η παρουσία του και έβγαλαν το συμπέρασμα και ακούς ό,τι ακούς. Τέλος πάντων, παιδιά, για να μην κρατώ άλλο τη γραμμή. Έγινε για να ρε. Εγώ πιστεύω ότι από φέτος ξεκινάει ο σεβασμός και ο φόβος. Τέλος. Και οι τίτλοι. Και οι τίτλοι οι πιο μεγάλοι. Οι τίτλοι είναι αναμενόμενοι. Οι πιο μεγάλοι. Τάσο μου, οι τίτλοι είναι εγώ αναμενόμενοι. Είπα, ο Γαύρος... Ναι, πες. Αρκεί εδώ πέρα... Στη Χαβούζα, να μην έχουμε πάλι τα μαγειρέματα. Το νου μας. Αυτό μόνο. Το νου μας γιατί ξέρουν ότι πλέον όποτε θα έρχονται ή όποτε θα πηγαίνουμε, θα φεύγουμε μια πεντάρα και σφαλιάρα μαζί. Και αυτοί ξέρουν και εσύ ξέρεις πλέον. Νομίζω μετά από 6 χρόνια και επειδή ξέρουν ότι μιλάμε πλέον, δεν θα γίνεται αυτό. Να σε καλά, δεν θα μπορούν να έρχονται. Να σε καλά, μιλάμε, θα τις πιάνουν jet lag, μιλάμε όταν θα ανεβαίνουν στο αεροπλάνο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλή νύχτα, παιδιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Εγώ σου είπα, Στέλιο, ο Γαύρος θα ξαναπάρει τώρα τίτλο το 2059. Πέτρινα χρόνια. Ξέρεις τι ωραία που ακούγεται να δύο χρονιές ο Γαύρος και το συνάφι τα συνεταιράκια, τα κοκκινοπράσινα να παίζουν στο μικρό τελικό του κυπέλου. Α, πολύ δεν το συνηθίσανε. Μπαρμπασάβα, Καραπαπά και Σία... Σφουγγαρόπανο, τσουκαλά και τέτοια. Κοιτάξτε να του συνηθίσετε εκεί πέρα κάτω μαζί με τους υπαλλήλους του πλουσιοπάραχου δεδομένου κυρίου με τον Μούση, του Φατάουλ. Για να μην βγάζετε και στεναχώρια δηλαδή και κάνα ταλγκά. Αλλά γουστάρω να σε βλέπω να χτυπιέσαι, βρε Σφουγγαρόπανο, σε ένα κινητέ θάμνη λευκέ στις εκπομπές σου εκεί μαζί με τον άλλο τον απροσάρμοστο που το βγάζουν δύο ώρες από το άσυλο να μην τον ξαναπάνε μέσα. Έτσι γουστάρω να σας βλέπω να χτυπιέστε εκεί πέρα γιατί θα μένετε άτιτλοι. Σαν τους κίτρινες εδώ της πόλης. Άτιτλοι μέχρι το 2059 και άμα πάρετε κανένα κυπελάκι.
Ολυμπιακός Πειραιά. Καταλάβατε, ούτε Champions League, θα συνηθίσετε τώρα 2018. Θα συνηθίσετε στο UEFA, όπως το λέγατε, έτσι, όμορφο ωραία, το πολύ μέχρι τους 32 και τελειά. Τροχός είναι και γυρίζει. Με Φετφατζίδη, με Χριστοδουλόπουλο και τον άλλο, πώς τον πούλησαν. Πώς τον λένε, το Φορτούνι και τα λοιπά. Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε Καραμήτρο. Μείωση budget κάνει ο Ολυμπιακός. 2059, αν θα ξαναπάρεις κανένα κυπελάκι γι' αυτό χαριστικά. Μια φορά στα 50 χρόνια θα σε δώσουν, 40 χρόνια θα σε δώσουν μια κούπα. Έτσι 003 από κρυφακούς. 003 που έχει κανένα τετράμινο, πεντάμινο να επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή. Μας πουλούσε και τρέλα, μας έστειλε 20 μηνύματα σε κάθε εκπομπή και στα λέγαμε. Και σένα και το φίλο μας τον Νοβοσέλατς που κρυφακούει και δεν παίρνει. Και ο Νοβοσέλατς, ο καλός μας ο φίλος, γιατί αυτός τις πρώτες φάπες ψηλό έπαιρνε. Ναι, ξέρω εγώ, μόλις είδε ότι κουκουρούκου Power Rangers. Αντίοξο μακάρις αδερφέ. 19 προπονητές σε ανάγκασαν να αλλάξεις. Σας χαλούσε ο Σερτάκης. Μια χαρά σας είχε ο Σερτάκης. Πρώτους σας είχε ο Σερτάκης. Με πήρατε τους Αλβανούς, μου πήρατε τους Ισπανούς, τους Καραγκιόζηδες. Ε? Που φάγανε μισή σερβιέτα στον νόμο και πήγαν μου κάνανε αξονική. Τι ξεφτύλες είναι αυτές. Στο Ολυμπιακό είστε. Θα σας πάρουμε τα γιαούρτια και τις ντομάτες εκεί πέρα στο Ολυμπιακό, να ξέρετε. Κάτι μπαρμπασάβες, κάτι καραπαπάρες, κάτι ξέρω εγώ τσουκαλάδες. Βράδυ, νύχτα θα φύγετε. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα ολονών σας να την πληρώσετε. Θα σταματήσει η μαρμίτα. Ε? Θα σταματήσει το καρτζιλικάκι. Θα σταματήσει να γεμίζει η τσέπη λίγο. Άμα δεν πας Champions League, θα πάρεις. Θα πάρεις 5-600 από το Europa League. Ε? Δύσκολα. Και ποιο θα πληρώσεις με 5-600. Γι' αυτό κάνει και μείωση μπάτζετ. Γι' αυτό πάει και λέει θα κάνουμε ελληνοποίηση. Και ναι, αλλιώς πρέπει να έχεις ρε παιδί μου μαγικές ικανότητες με τους book. Πρέπει να έχεις πολύ καλές προβλέψεις. Αν προβλέπεις ρε παιδί μου και έχεις την ιδιότητα, την ικανότητα να παίξεις και καμιά ξέρω εγώ ανατροπή κάθε εβδομάδα. Εντάξει. Πώς το λέει το στίγμα την ατάκα. Λιγότερο άγχος, περισσότερο. Όχι ρε, πώς το έλεγε. Πώς το έλεγε, μια ατάκα είχε ρε παιδί μου, δεν μπορώ να τη θυμηθώ τώρα. Το βλέπες, το έπαιξες. Ναι. Ικανότητα, η τύχη, πώς το έλεγε εκείνο. Δεν μπορώ ναι, να κατάλαβα ποια διαφημίση λες, αλλά δεν το έχω. Με 5600 και 3400 και 7800 και 6150, δεν μπορείς να πας πουθενά. Κόβεται η μαρμίτα των 25-30 εκατομμυρίων κάθε χρόνο η σιγουριά να εξασφαλίσουμε τον επόμενο χρόνο, να κάνουμε τις μεταγραφές. Να έχουμε το καλολοδομένο γρανάζι μας όμορφα και καλά. Και τα κατακάθια σας φεύγουν και οι πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες που στήσατε φεύγουν και τα λαμόγια από την ΚΕΔ φεύγουν και οι Βιτάμ από την ΕΠΟ φεύγουν και να σας δω αγωνιστικά τι μπορείτε να κάνετε. Σας βλέπω καμιά 15 με 20 βαθμούς πίσω από το μεγάλο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Μέχρι και ο Άρης θα σας περάσει. Άμα φέρει μισή καραβιά Ισπανούς, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος κατά την άποψή του ο κύριος Σαββίδης έδειξε 100 εκατομμύρια ευρώ και πήρε μόνο 2 κύπελα, αλλά δεν θυμάται ότι η δική του η ομάδα έχει όχι να πάρει κύπελο, να βάλει γκολ σε τελικό από το 70. Όχι να πάρει κύπελο, και να πάρεις κύπελο να πάρεις γκολ. Ούτε γκολ δεν έχει βάλει η ομάδα του κύριου Καρυπίδη από το 1970 μέχρι σήμερα που μιλάμε σε τελικό. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Θέλει να ακουστεί ο άνθρωπος. Θέλει να διαφημιστεί. Ανέβηκε Αλφα Εθνική. Μετά από 4 χρόνια. Μια Ολυμπιάδα μακριά ήταν. Τι να κάνουμε. Έχει τα αποθυμένα του και αυτός. Τι είπε ο Γιουργάκης ο Σαββίδης για τον Πέλκα. Α, για τον Πέλκα. Θα κάνουμε τον break και να τα πεις μετά γιατί εγώ πρέπει να την κάνω. Okay, λοιπόν. Ναι. Ωραία. Βασιλάκη. Κάνω μια, ένα λεπτό αποφώνηση και βάλω το διαλυματάκι. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θα βρεθούμε 12 η ώρα στα στούντιο του Europe One, στην τηλεόραση, για να κάνουμε την επαιτειακή μαρμίτα. Τη μαρμίτα Reunion, όπως θέλετε να τη λέτε εσείς οι νεομοντέρνοι. Κύριοι, με την παλιά φρουρά, με την παλιά παρέα, με τα παλικάρια που στήθηκε
αυτή η εκπομπή, όταν οι καταστάσεις ήταν πραγματικές, ήταν αληθινές και όταν υπήρχε η οπαδική αντιπαράθεση στο απόλυτό της, στον ορισμό της δηλαδή. Όμορφα και ωραία και ξεκάθαρα πράγματα. Και πέρασε και δύσκολες στιγμές, γιατί το ΠΟΚ δεν πήγαινε και καλά. Με τον Άρη τότε πήγαινε, ο Άρης πήγαινε καλύτερα. Εντάξει, εγώ φιλαράκι, όπως έκανα καζούρα, τη δεχόμουν κιόλα. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, εμένα με φέρανε τσουγκράνες, φιαράκια, γκουβαδάκια να πάω να παίζω, γιατί ο Πάκου δεν έπαιζε Ευρώπη το καλοκαίρι και έπαιζε ο Άρης κτλ. Με φέρανε πίτσες, πιτσαδόρος μέσα. Να πάω. Η φάση με τον πιτσαδόρο ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, πίτσα μπύρα, καναπέ και τα λοιπά. Τους πήγα εγώ έξι λουκάνικα για την εξάρα που φάγανε από την Μπάγερ. από τον Εξαπλάτανο η Μαθίας και τα λοιπά. Είχαμε ωραίες στιγμές. Είχαμε και. Δύο φάσεις με πίτσες έγιναν. Ένα που έσκασε μύτη ο πιτσαδόρος, αυτή λέω τη φάση. Και μια άλλη που δεν του έδωσε το μισά ευρώ ο γιόφτος. Ναι, αυτή λέω. Δεκάρες τρύπησε ο τσιγκάνος. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή μισό ευρώ δεν το έδωσε το πεδίο. Ο Γιούφτος, πραγματικά, ο Ραπτόπουλος, ο Γιούφτος. Αυτή τη φάση λέω, ότι είναι κορυφαία. Τέλος πάντων, φεύγω, πρέπει να είμαι 12 ώρες στο στούντιο, έτσι, να καλωδιωθούμε, να δούμε και τι θα πούμε, να κάνω λίγο και τα δικά μου. Έχω κάποιες ετοιμασίες να κάνω, τέλος πάντων, για τα παιδιά. Έχω κάποιες εκπλήξεις εκεί. Θα μείνετε εδώ παρέτσα με το Στέλιο τον Παπαντονίου και τον Βασίλη τον Καβαδία. Έως και τις 12. Και μετά συντονιζόμαστε. Σε έχω εδώ πέρα κάποια θεματάκια έτοιμα, ναι, ανοιγμένα. Τα ανοίγεις και τα σχολιάζεις με το κοινό μας. Να είστε όλοι σας καλά. Από Τάσο Τρέγια, φιλιά πολλά. Θα τα πούμε πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Θα είμαστε μαζί για περίπου 30 λεπτάκια. Καθώς ο Τάσος σήμερα έφυγε λίγο πιο νωρίς, καθώς υπάρχει το μεγάλο reunion της επικής παρέας, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, με τον Τάσο Τρέγια, τον Κωστή Απτόπουλο, τον Μπουγάτσα και τον Τρούλικη και τον Μακουκούλα, όπου έχουν γράψει πραγματικά ιστορία με αυτές τις εκπομπές που έκαναν τότε. Οπότε αξίζει τον κόπο να συντονίσετε μετά τις 12. Εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ για την υπόλοιπη μισή ώρα, όπου θα σχολιάσουμε ό,τι μπορεί να υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα 10 Ιουνίου, καθώς τα πράγματα γενικότερα Σαββατοκύριακα και δεν συμμαζεύεται, εφόσον έχει τελειώσει η αγωνιστική δράση, δεν είναι και τόσα πολλά. Να πω πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με τηλέφωνα και με SMS 2310-287 και 38 από κινητό, 6945-287 και 38 από κινητό, και για τους πιο ντροπαλούς FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να πούμε ότι η κλήρωση για το Champions League για τον ΠΑΟΚ είναι στις 19 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, όπως μας ρώτησε ο φίλος μας ο Κώστας στα social media, στο Facebook, και 24 ή 25 ναι. Και 24 ή 25 θα γίνει το πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς θα γίνει μετά από μία εβδομάδα. Να πούμε φυσικά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω social media. Για όσοι είστε φαν του Φατσοβιβλίου, του Facebook, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook Ασπρόμαυρες Πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν δεν είστε μέλη της παρέας μας, πατάτε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε και έρχεστε και εσείς σε αυτήν την πολύ μεγάλη παρέα των Ασπρόμαυρων Πτήσεων, όπου θα μιλάμε και θα σχολιάζουμε όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον αθλητισμό και όχι μόνο, σε καθημερινή βάση θα είμαστε εκεί. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα υπήρχε μια εκδήλωση για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Σήμερα σε γνωστό θέατρο της Θεσσαλονίκης γινόταν η παρουσίαση της ταινίας
της συλλεκτικής ταινίας του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου κυπέλου Ελλάδος, μια παραγωγή του ΠΑΟΚ TV. Σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση και σύντομα για όσους θέλουν να το δουν αυτό, νομίζω θα κυκλοφορήσει, ήδη κυκλοφορεί και στο ίντερνετ, αλλά θα κυκλοφορήσει και μαζί και με το επίσημο περιοδικό της ΠΑΟΚ. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτής της ταινίας που ήταν αφιερωμένη στα backstage και στο τι έγινε πίσω από τις κάμερες σε αυτό το μονοπάτι του Δικεφάλου του Βορρά προς την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του κυπέλου, έκανε δηλώσεις και ο Ράτσβαν Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και είπε τα εξής: θέλω να χαιρετήσω όλους. Και θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στον κάθε άνθρωπο που υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Η εμπειρία του τελικού του κυπέλου Ελλάδος στην Αθήνα ήταν φανταστική. Η προετοιμασία του αγώνα, τα συναισθήματα ήταν δυνατά. Ήταν στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσαμε να το βιώσουμε. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική, νομίζω ότι ήμασταν σε εξαιρετική κατάσταση εξαιτίας όλων όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η προετοιμασία του αγώνα, οι συνομιλίες με τους παίκτες, οι σκέψεις πώς να μείνουν οι παίκτες συγκεντρωμένοι και με μια τεράστια θέληση για να κερδίσουν το κύπελο και να δείξουμε σε όλους ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο σε την φετινή σεζόν. Ήταν κάτι φανταστικό για έναν προπονητή. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί μας, αυτό που νιώσαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένας ακόμα λόγος για εμάς να παίξουμε με όλη μας την καρδιά και να δώσουμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Τελικά ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά και στο φινάλε υπήρχε μια τεράστια ευτυχία. Νιώσαμε περήφανοι γιατί γίναμε μεγάλο μέρος της ανίποτης χαράς που ένιωσε μεγάλο μέρος της Ελλάδος. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου, στους βοηθούς μου και σε όλους όσους βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα και σε όλους που ενεπλάκησαν σε αυτήν την προετοιμασία του αγώνα. Η νίκη έρχεται πάντα μετά από σκληρή δουλειά και προσπάθεια όλων. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να γιορτάσουμε και την επόμενη χρονιά ξανά και ξανά και ξανά. Θέλω να πω μόνο μια λέξη για το μέλλον. Δουλειά. Νομίζω ότι αν δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Αυτά ήταν τα λόγια του Ρουμάνου τεχνικού του ΠΑΟΚ για αυτά τα οποία έζησε την περασμένη σεζόν στον πάγκο του Δικεφάλου του Βόρα, αλλά και για αυτά τα οποία επιδιώκει να ζήσει και σε αυτή τη χρονιά που σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει, καθώς ο ΠΑΟΚ ξεκινάει προετοιμασία στις 20 Ιουνίου. Ξεκινάνε τα εργομετρικά, ξεκινάνε όλα αυτά και ευελπιστούμε μέχρι τότε με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει να ολοκληρωθούν και οι μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένα σύνολο ο ΠΑΟΚ και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν δυνατότερος γίνεται στο παιχνίδι, στα παιχνίδια είτε με τον Άγιαξ είτε με την Βασιλεία, με όποιον από τους δύο και αν πέσει. Φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω ότι την Πέμπτη είναι η μεγάλη πρεμιέρα του Μουντιάλ, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, είναι η διοργάνωση όπου συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου και όπως είχαμε πει πριν καμιά μία εβδομάδα, δύο, θα σας γελάσω, όταν είχαμε κάνει το αφιέρωμα για το Μουντιάλ, είναι ότι αυτό το Μουντιάλ έχει έντονο χρώμα Θεσσαλονίκης, έχει έντονο χρώμα Άρη, έντονο χρώμα ΠΑΟΚ. Φυσικά μιλάω για τους Έκτορ Ραούλ Κούπερ, όπου είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου. Έχουμε τον Ουάρντα, και τον, που είναι στην Αίγυπτο και αυτός, και ανήκει στον Δικέφαλο του Βορρά, αλλά και για τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ στο Μουντιάλ με την φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Φυσικά να πούμε ότι ο Πρίγιοβιτς ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος στα προκριματικά έστειλε την Σερβία στο Μουντιάλ. Με δικό του γκολ η Σερβία πήγε εκεί. Κάτι το οποίο έχει και μεγάλο οικονομικό όφελος για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Μουντιάλ και τις ομάδες τους, καθώς
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα αποζημιώσει με 7.083 ευρώ ημερησίως την ομάδα για κάθε παίκτη που θα παίξει στο Μουντιάλ. Το ποσό της αποζημίωσης θα αρχίσει να μετρά 2 εβδομάδες πριν από το πρώτο παιχνίδι έως την επόμενη που θα αποκλειστεί η εθνική ομάδα που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Στη χειρότερη περίπτωση δηλαδή, 26 μέρες για κάθε ποδοσφαιριστή και το τελικό ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στις 370.000 ευρώ. Αν η Σερβία και η Αίγυπτος, φυσικά μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, προχωρήσουν στη φάση των ομίλων, αν προχωρήσουν και μετά τη φάση των ομίλων μάλλον, το ποσό αυτό θα αυξηθεί κατακόρυφα. Νομίζω είναι αρκετά καλά χρήματα, καθώς τώρα είμαστε σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταγραφικές αναζητήσεις. Το θέμα του Βέρμπλουμ νομίζω και έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο Ιβάν Σαβίδης για να τελεισφορήσει. Φυσικά έχουμε και το θέμα του Center Four, του Πούκη από την Μπρόνπι, το ξέρουμε αυτόν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου τον είχε ξανασυναντήσει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πως μπορεί να παίξει είτε παρτενέρ του Πρίγιοβιτς, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον αντικαταστήσει σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς αν ο ΠΑΟΚ είτε προκριθεί στους ομίλους του Champions League είτε προκριθεί στους ομίλους του Europa League θα ακολουθήσει ένας αγωνιστικός Γολγοθάς, ένας μαραθώνιος με πάνω από 50 παιχνίδια την σεζόν και φυσικά θα κληθούν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές να παίξουν, είτε είναι οι ενδεκαδάτοι είτε είναι αυτοί οι οποίοι θα προέρχονται από τον πάγκο. Γι' αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε συχνά εδώ με τον Τάσο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να δυναμώσει σε θέσεις όπου πονάει. Σε θέσεις όπου αν φύγει ο βασικός, δηλαδή άμα φύγει ο Πρίγιοβιτς, δεν έχει κάποιον αντικαταστάτη εισάξιο ή ενδεχομένως και καλύτερα άμα μπορεί να φέρει, δεν έχει κάποιον που να αντικαταστήσει επάξια τον Αντελίνο Βιερίνια ή τον Λέο Μάτος. Ειδικά για τον Λέο Μάτος, όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές από την αρχή, από τα τέλη Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε εδώ παρέα, είναι μια ρητορική ερώτηση που την κάναμε συνέχεια, ότι αν τραυματιστεί ο Μάτος, ποιος θα είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής όπου θα τον αντικαταστήσει. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν πως θα πρέπει να βρεθούν και να βρεθούν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών, συν του Χατσερίδου, δηλαδή σύνολο 4 ποδοσφαιριστών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, φυσικά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή σε περίπτωση που χαλάσει το θέμα με τον Βέρμπλουμ, με τον Σουηδό μέσο, υπάρχει μια λίστα ποδοσφαιριστών που μελετούν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για εναλλακτικές λύσεις για να δυναμώσουν τη μεσαία γραμμή, όπως φυσικά και για τον Πούκη, όπου εξελίσσεται σε σίριαλ η συγκεκριμένη υπόθεση. Και εφόσον μιλάμε για τα μεταγραφικά, δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γράφονται για πιθανές πωλήσεις. Για πιθανές πωλήσεις που προφανώς όταν έχεις ποδοσφαιριστές τέτοιες κλάσεις όπως έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι λογικό να υπάρχουν και νηστήρες, να υπάρχουν ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται να τους αποκτήσουν. Αυτό το οποίο έχει εδώ και αρκετό καιρό που το λέμε με τον Τάσο και θα συνεχίσουμε να το λέμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας, είναι ότι βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ραχοκοκαλιάς των ανθρώπων όπου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας, η οποία έφτασε στις 2 διαδοχικές επιτυχίες, στις 2 κατακτήσεις του κυπέλου και για την
και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικών χώρων. Θα πρέπει φυσικά να κρατηθούν παίκτες όπου όλοι ξέρουν ποιοι πρέπει να κρατηθούν, οι παίκτες οι οποίοι είναι άκρος απαραίτητοι για την πορεία του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις, είτε αυτό λέγεται Ευρώπη, είτε Champions League, είτε Europa League. Μιλάμε για Champions League γιατί αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος που θα κληθεί να φέρει εις πέρας το σύνολο του Ράτσβαν Λουτσέσκου, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι ένας μαραθώνιος 30 αγώνων. Τώρα δεν ξέρω το τι θα προκύψει, καθώς ούτε αυτό είναι σίγουρο στον μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην αγαπημένη μας χώρα, την Ελλάδα, καθώς ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βασιλιάδης, συχνά πυκνά θέλει να προσφέρει έργο και μιλάει για αναδιόρθωση του πρωταθλήματος με νέο στυλ, ας πούμε, με δύο ομίλους, με πράγματα τα οποία δεν ξέρω το αν θα βελτιώσουν ή θα χειροτερέψουν την όλη κατάσταση. Νομίζω ότι άλλα πράγματα θα πρέπει να δούνε οι άνθρωποι του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου για να αλλάξουν. Δεν φταίει το ότι παίζουμε 30 αγώνες και έχουμε 16 ομάδες στην πρώτη εθνική στη Super League. Δεν φταίει αυτό. Άλλα πράγματα φταίνε. Φταίνε το ότι κάποιοι έχουν αφήσει ανθρώπους όπως τον Κομίνη, τον Ζαχαριάδη και άλλα παιδιά τα οποία έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να σφυρίζουν χωρίς να τιμωρούνται. Είναι ένα βασικό αυτό. Το ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να υπάρχει κάποια τιμωρία. Άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο Κομίνης, ο οποίος μαζί με τον κύριο Ποντίκη τίναξαν όχι μόνο έναν ολόκληρο αγώνα στον αέρα, ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στον αέρα και το οδήγησαν να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ξανασφυρίξουν. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτές οι συμπεριφορές είναι οι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν και προκαλούν και βία. Αλλά θα επιστρέψω στο θέμα αυτό για τις μεταγραφές, καθώς για αυτό το οποίο έλεγα για τις μεταγραφές και για το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σαββίδης, ο γιος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, σε post στο Instagram φρόντισε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και συγκεκριμένα το όλο story με τον Δημήτρη Πέλκα, και ξεκαθάρισε πως ο Πέλκας δεν είναι προς πώληση, και καθώς είναι ένας απαραίτητος ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι με βρίσκει 100% σύμφωνο ο Γιώργος Σαββίδης, και δεν σας κρύβω πως με τον Γιώργο Σαββίδη δεν συμφωνώ συχνά, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια βελτίωση στο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο κάνει, στην επικοινωνική πολιτική που ακολουθεί, και αυτό του το αναγνωρίζουμε, όπως φυσικά του καταλογίζαμε κιόλας τα αρνητικά τα οποία έκανε π.χ. όταν πήγαινε έξω από το Χαριλάο και δεν συμμαζεύεται, γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα χωρίς να κρυβόμαστε. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω και κάτι άλλο με αφορμή την συζήτηση που είχαμε με τον... Θα το πάμε λίγο αλλού το πράγμα. Τώρα έφαγα φλασιά. Με την αφορμή που είχαμε και τη συζήτηση που είχαμε με τον Φιλάρετο πριν για τη δύναμη που έχει αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, στα social media, στο κανάλι του, στο YouTube και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στα social media και πάρα πολλοί κόσμος τους ακολουθεί. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα για την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Στα social media τα πάει περίφημα και φυσικά θα ήταν καλό να μπει πιο δυνατά, ακόμα πιο δυνατά, στην επικοινωνική πολιτική, ακόμα και το Facebook, ακόμα και το YouTube και το Twitter, και δεν συμμαζεύεται. Να το πούμε και αυτό σαν... να το συμπληρώσουμε και αυτό. Επίσης, να πω πως
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τα τελευταία 10 λεπτάκια μέσω τηλεφώνου 2310-287-38 για 6945-287-38 για από κινητό, για τους πιο ντροπαλούς μέσω Facebook πατάτε στην αναζήτηση του Facebook Ασπρόμερες Πτήσεις και αν δεν είστε μέλος της ομάδας πατάτε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε και είστε και εσείς στη μεγάλη παρέα ή αλλιώς άμα είστε του μηνύματος, του SMS, τώρα δεν ξέρω ποιοι ακόμα στέλνουν SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 για να πούμε οτιδήποτε, καθώς εντάξει, προφανώς τώρα εφόσον είμαστε στις 10 του Ιούνιου, εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε και σε full ρυθμούς, είμαστε λίγο σε πιο χαλαρό mood, είμαστε λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση, εντάξει, εφόσον και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να κάνεις άμα δεν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, θα δούμε λίγο μπαλίτσα από την Πέμπτη, οπότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε mood εθνικών ομάδων. Φυσικά είναι λίγο, τώρα εντάξει, δεν θα το πω ξενερώτο, είναι λίγο περίεργο το γεγονός ότι δεν είναι η εθνική μας ομάδα εκεί. Μια εθνική ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια την είχαμε συνηθίσει να δίνει το παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις. Μετά το 2004 είχαμε καλομάθει λίγο, οπότε ξέραμε ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, εκεί πέρα που υπάρχει μεταγραφολογία, τσουπ, θα σκάσει μύτη και μια εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία προσπαθεί να συμμαζέψει λίγο όλα αυτά τα οποία στράβωσαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Κλάουντιο Ρανιέρη στην τεχνική ηγεσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον η εθνική δεν είναι εδώ, θα μιλήσουμε λίγο για άλλες εθνικές ομάδες και θα το πάμε λίγο πιο προς το στοιχηματζίδικο, γιατί μέσα στην εβδομάδα είχα μια συζήτηση με τον φίλο μου τον Χρήστο που ήταν και την προηγούμενη φορά εδώ και μιλούσαμε για στοίχημα. Δεν παίζω στοίχημα, απλώς ο φίλος μου παίζει και με παρέσυρε εντός εισαγωγικών το να μιλήσουμε λίγο για στοίχημα. Και είδα με μεγάλη μου έκπληξη πως η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου από την Αργεντινή δίνει 10 φράγκα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Όχι, και να σας πω την αλήθεια, εγώ θα την τιμήσω την Αργεντινή, καθώς από ό,τι φαίνεται παίζει να είναι και το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση. Πάμε όμως στον φίλο που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Τέλειο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι Πανόβερο, Θοδωρής. Α, γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις? Καλά, εγώ είμαι εσύ. Καλά κι εγώ. Το τελευταίο μισό ώρα. Την έκανε πάλι ο Τρέγιας, την έκανε. Την έκανε γιατί έχει το reunion με τους άλλους. Ναι, έχει το ξέρω, θα κάτσουμε να το δούμε. Εννοείται. Θα δούμε Μαρμίτα σήμερα, τελείωσε. Εννοείται, και εγώ θα πάω σφαίρα σπίτι για να τους προλάβω. Βέβαια, δεν χάνεται. Ελπίζω να δω τώρα. Καλά τον είπε ο προηγούμενος φίλος να έχει πάρει κανένα υπογλώσιο μαζί του κάτι, ξέρω εγώ, γιατί δύσκολα το βλέπω. Ήταν προετοιμασμένος, το είπε κιόλας, αλλά είναι προετοιμασμένος και δεν μασάει ο Τάσος, να ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ναι. Όταν δυναμώνεις τόσο πολύ παραγωγικά και ψηλώνει τόσο πολύ η ομάδα σου, είναι λογικό κάποια στιγμή να μην μπορείς να το διαχειριστείς όλο εύκολα. Είναι όπως ακριβώς μια εταιρεία που ξεκινάει μικρή και ξαφνικά γιγαντώνεται και χάνεται λίγο η μπάλα. Αλλά μετά στρώνει. Παίρνεις τα κατάλληλα στελέχη, μαθαίνεις από τα λάθη σου, έτσι. Και φυσικά προοδευτικά γίνεσαι καλύτερος. Δεν χρειάζεται να τρελνόμαστε. Η ομάδα όσο πάει θα γίνει και καλύτερη και σε αυτό το κομμάτι. Θα το κατακτήσει δηλαδή και αυτό. Δεν τους φοβάμαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι φέτος πιστεύω πολύ περισσότερο ότι ο Σαββίδης έχει μάθει πολύ περισσότερο από τα λάθη τα οποία έχει κάνει αυτά τα 6 χρόνια. Αρχίζει και καταλαβαίνει το τι επικρατεί. Και μετά αυτή την περιπετειώδη χρονιά και το πώς εξελίχθηκε. Και ξέρεις τι γίνεται, Στέλιο, επειδή αυτός δεν είναι βρώμικος, είναι καθαρός παράγοντας, δηλαδή δεν πήγε να πιάσει το Φαταούλ και τους άλλους να καθίσουν να τα μοιράσουν, γιατί μπορούσε να το κάνει και αυτό, έτσι, όπως αποδείχθηκε ότι το κάναν τόσα χρόνια ή κάτω. Και να πει, yeah. Ξέρεις τι, 2 χρόνια εσύ, 2 χρόνια εγώ, 2 χρόνια ο άλλος και θα βγάζουμε και τα λαγωνικά μας μπροστά να γαβγίζουν, ας πούμε, για να υπάρχει ο Τζερτζελές.
πήγε και είπε ο καλύτερος θα σας κερδίσει. Βάζω λεφτά, κάνω ομάδα και τελικά θα το καθαρίσω και θα το καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ίσως σαν ο άνθρωπος που το καθάρισε. Άσχετα αν πάνε να τον περάσουν αλλιώς οι Αθηναίοι. Προσπαθεί, αλλά ακόμα νομίζω ότι δεν τα έχει καταφέρει σε απόλυτο βαθμό. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζονται χρόνο. Καλά, αλλά αν δεις δεν είναι και επιθετικός, ίσως πήγε να βοηθήσει και τις ομάδες της πόλης, έτσι, ναι. Έμπρακτα. Ναι. Δηλαδή με τα 500.000 στο Λάμπρο, ας πούμε, στον Ηρακλή, την ένεση που έδωσε, προσπάθησε να κρατήσει τον Ηρακλή στην Α' Εθνική γιατί τον ήθελε δυνατό. Και τώρα από εκεί και πέρα οι φίλοι του Ηρακλή δεν το καταλάβαν αυτό, του γράψαν τέλος πάντων αυτό που του γράψαν μια ιδέα για τη μητέρα του και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά θέλει μια ενωμένη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι ο ρομαντιστής ο Σαββίδης. Το δείχνει και έμπρακτα, έτσι. Δεν έχει βοηθήσει ποτέ, νομίζω, παράγοντας τόσο πολύ σωματείο Θεσσαλονίκης. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ το λέω συχνά αυτό. Να παραδειγματιστούμε λίγο από τους Αθηναίους. Όταν έγινε η στραβή εντός εισαγωγικών για αυτούς, ενώθηκαν και οι τρεις ήταν μαζί. Ήταν ένα. Κατευθείαν. Μα δεν είδες. Ο Αλαφούζος και το κανάλι του ξαφνικά γίνανε με τον Μαρινάκη κολλητή σε μια νύχτα. Αυτό και, πώς έγινε. Και όχι μόνο αυτό, σταμάτησαν και οι εκπομπές του Σαγόνια εκεί με τη Δίκη που έβγαζε συνέχεια τα του Νούρου 1 και ο Μαρινάκης και έτσι και οι κασέτες και τα λοιπά, κοπήκανε. Και άλλαξε τελείως. Προσπαθούσαν να βρουν κάποιο ψεγάδι του Σαββίδη για να πιαστούν δεν ξέρω εγώ από τι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και εντάξει, φέτος εγώ τέτοιο καλοκαίρι είχα πολλά χρόνια να ζήσω, μάλλον δεν έζησα με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για σένα, επειδή είμαι και νεαρός σε ηλικία, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Πόσο είσαι? 36, εντάξει. Εντάξει, άμα εσύ δεν έχεις ζήσει, εγώ τι να πω, φίλε, εγώ είμαι 25. Εντάξει, κοίταξε, ναι, τέτοιο καλοκαίρι, να είσαι τόσο δυνατός, να έχεις ομαδάρα, στην ουσία και με την ίδια ομάδα, να κατεβείς χωρίς μεταγραφές. Είναι η ομάδα που πήρε τον double, άσχετα να μας το κλέψαν. Και του χρόνου, καλύτερος θα είσαι. Πάλι μπορείς να το πάρεις, έτσι. Με την ίδια ομάδα, εγώ σου λέω χωρίς μεταγραφές. Φαβορείς, αφού εδώ οι άλλοι αποδυναμώνονται όλοι. Και ακριβώς, οι άλλοι Ολυμπιακοί. Αντί για να ενισχύονται, αποδυναμώνονται, έχεις υγιή προβλήματα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για ποιο παίκτη να πάρουμε για backup. Όχι να πάρουμε 8 παίκτες για να φτιάξουμε ομάδα, γιατί κάποτε αυτά ήταν τα προβλήματα. Δεν τα έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι κάποτε ψάχναμε παίκτη με το σταγονόμετρο. Τώρα όλοι οι παίκτες είναι ένας και ένας και εμείς ψάχνουμε ποιον θα βάλουμε για να. Έχουμε backup για να τον ξεκουράσουμε, ας πούμε. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Backup κιόλας για να μπορείς να ανταπεξέλθεις και στις υποχρεώσεις που μπορεί να έχεις ακόμα και στο Champions League. Που είναι ο μεγάλος στόχος και είναι αδικία για αυτό το τεράστιο το σύλλογο ρε εσείς τέλειο. Να μην έχει παίξει, έχει παίξει η Καραμπάχ και η κάθε κάτω μαγούλα και δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ Champions League. Δηλαδή είναι αδικία για το σύλλογο μας. Τελείως. Ισχύει αυτό. Καιρός είναι να παίξει επιτέλους. Να κουνηθεί το σεντόνι. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε και μακάρι να γίνει και με τον Άγιαξ εδώ που είναι και κοντά μας η Ολλανδία. Να πεταχτώ να δω και την ομαδάρα. Γιατί τον Άγιαξ θα τον περάσουμε. Βλέπεις ότι αποδυναμώθηκε αρκετά, έτσι. Δεν είναι. Ναι, χάνει ποδοσφαιριστές και προσπαθεί να τους κρατήσει με νύχια και με δόντια. Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα δείξει. Ακριβώς. Θα είδαμε. Η συνέχεια έπεται. Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι και 58 να. Πρέπει να κλείσουμε. Να είστε καλά, καλή αποφώνηση, καλό βράδυ και όλοι μαζί με αρμίτα. Τώρα να δούμε να γουστάρουμε. Έτσι ακριβώς. Τσάω, καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, ωραίος από τους αγαπημένους ακροατές, όπου μιλάει με πάντα με τεκμηριωμένη άποψη και γίνεται μία από τις ωραίες φωνές εδώ του Λίμπερο 107,4, αλλά και της εκπομπής εδώ των Ασπρόμαυρων Πτήσεων. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν τις 12, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από τους Τάσο Τρέγια και Στήφη Παντονίου που βρέθηκαν πίσω από τα μικρόφωνα και τον Βασίλη Καβαδία, ο οποίος ήταν ο άρχοντας της κονσόλας όπου μας βοήθησε να βγούμε στον αέρα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λίγο μετά τις 10 φυσικά, τώρα πάμε όλοι να δούμε μαρμίτα στο Europe One μαζί με τον Τάσο Τρέγια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια χαρά.